Τη συνάντηση με τους Μάρκους. Λοιπόν, πώς πήγε η συνάντηση με Μάρκους, τι κλίμα είχατε? Οι δήμαρχοι από την πλευρά τους είναι ευχαριστημένοι, αλλά είναι και απαιτητικοί, γιατί το πρόβλημα σοβαρεύει. Κοιτάξτε, καταρχήν ένα πρώτο κομμάτι της συζήτησης αφιερώθηκε στους αστικούς γραμμές. Συζητήσαμε και τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν για τους πολίτες, γιατί ενδιαφέρονται οι δήμαρχοι, αλλά συζητήσαμε αρκετά και για το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι για να είναι συνεπείς. Αρκετοί Δήμοι μας δώσαν ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να έχουμε τα όρια οικισμών και τις φυσικές πυκνώσεις, έτσι ώστε να μην αφισβητηθεί καμία έκταση, καμία ιδιοκτησία και να μπορούν και οι πολίτες να έχουν ηρεμία και να μην έχουν πρόβλημα με τις εκτάσεις τους. Βέβαια, στη συνέχεια μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα των απορριμμάτων. Η Βελοπόννησο είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Υπάρχει σοβαρό κίνδυνο με τις κομματερές. Δεν υπάρχουν αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Τα μεριά της πολιτείας, οι δήμαρχοι επικρότησαν την επιτάξηση των αδειοδοτήσεων που κάναμε, την έκδοση δηλαδή σε ΦΕΜΗ και του περιφερειακού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής μελέτης για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ξεκαθαρίσαμε ότι θα πρέπει η αυτοδιοίκηση πολύ σύντομα να πάρει θέση και να επιλέξει μοντέλο διαχείρισης. Συμφώνησαν και οι δήμαρχοι και θα περιφρουρήσουμε, θα ενισχύσουμε, θα υποστηρίξουμε μια διαδικασία μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, μέχρι τις 6-7 Ιουλίου, να υπάρχει μια απόφαση του περιφερειακού φορέα διαχείρισης των αποβλήτων, διότι δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε, αλλά πρέπει να βιαστεί πάρα πολύ η Πελοπόννησος για να μην χάσει τους πόρους. Σε διαφορετική κατάσταση δεν θα υπάρχει αποδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χρειαστεί να καλέψουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος κινδυνό της. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε ώστε να υπάρχει το μικρότερο κόστος για τον πολίτη και να υπάρχει και μια διαχείριση που είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι κοινή βάση. Συζητήσαμε έτσι κι αλλιώς και για το έργο της ανακύκλωσης που πρέπει να ενισχυθεί και να χρηματοδοτηθεί τοπικά ο κάθε Δήμος με ένα πολύ ισχυρό τοπικό σχέδιο για την ανακύκλωση. Έχουμε ένα τέτοιο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, να υπάρχουν δηλαδή όροι για να κάνουμε μελέτες οι Δήμοι και οι Δήμοι, να επικαιροποιήσουν τα σχέδια. Προχωράμε σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ καλή συμμετοχή από τους Δήμους της Μεσσηνίας.